Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση εντοπισμού ενός ηλικιωμένου από το Μοχό, τέχνη του οποίου χάθηκαν χθες βράδυ. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού από την Ελλάς με τη συνδρομή της πυροσβεστικής και της τρίτης ΕΜΑΚ, οι οποίοι χτένισαν την ευρύτερη περιοχή, με την αγωνία των συγγενών να κορυφώνεται, καθώς ο 83χρονος αντιμετώπισε προβλήματα υγείας. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι έρευνες συνεχίστηκαν με τον ηλικιωμένο να εντοπίζεται νεκρός σε αγροτικό σημείο κοντά στο χωριό. Χθες το απόγευμα ενημερωθήκαμε από την ελληνική αστυνομία για την εξαφάνιση και μας ζητήθηκε συνδρομή από την τρίτη ΕΜΑΚ, η οποία την παρήχαμε χθες το βράδυ. Ξεκίνησε μια αναζήτηση λοιπόν με αρκετές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή. Οι έρευνες σήμερα το πρωί συνεχιζόταν και βρέθηκε ο άτυπος 80χρονος σε μια περιοχή έξω από το Μοχό. Δυστυχώς, μάλλον είναι νεκρός. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άτυχος ηλικιωμένος πήγε να μαζέψει ρίγανη, με τα αίτια θανάτου να διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Κατά δήλωση των οικείων του, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, είχε ανέβει για να μαζέψει ρίγανη. Την ίδια ώρα προβληματισμό προκαλούν σε αρμόδιους τα αυξημένα περιστατικά αναζητήσεων προσώπων στο νησί μας. Έχουμε πολλές περιπτώσεις, κυρίως υπερηλίκων που αποφασίζουν να κάνουν μοναχικές διαδρομές, περιπατητικές διαδρομές, χωρίς μέτρα προστασίας, και άλλον 80χρονο είχαμε σε φαράγγι και 70χρονο και μια οικογένεια εξαμελή με παιδιά που αφυδατώθηκε γιατί δεν είχε νερό πριν λίγες μέρες. Σε διάστημα 3 μηνών έχουν στηθεί επιχειρήσεις εντοπισμού 41 ατόμων με τον Νίκο Λαγουδάκη να εφιστά την προσοχή των πολιτών. Θα ήθελα να τους παρακαλέσω όταν θέλουν να κάνουν μια περιπατητική διαδρομή να είναι οργανωμένοι με κατάλληλο εκπαιδευτή μπροστά. Είναι επικίνδυνες αυτές οι διαδρομές που αποφασίζουν να κάνουν μέσα σε φαράγγια και ενέχουν πολλούς κινδύνους.